Φίλες και φίλοι, μπασκετακοί, καλώς ήρθατε στον τελευταίο αγώνα του τέταρτου ομίλου της Summer Master, όπου είναι ένα μέτρο κορυφής μεταξύ SK Sonics με τις γκρι εμφανίσεις εναντίον των Αχίαλος Legends με τις Tricolore. Δύο ομάδες που αναμετρούνται σήμερα θα φτάσουν τον νικητή του ομίλου, καθώς και τη Sonics είναι στο ride στο 4-0. Έχουν τις νίκες επί των Λαμόγια με 69-73, Golden State Evosmos 69-61, Summer Kings 93-70 και Milwaukee Bucks 64-78. Στην απέναντι η ομάδα των Αχίαλος Legends στην ίσο 3-1. Άμα κερδίσουν πάνε χωριστή. Η μοναδική ήταν στο τελευταίο αγώνα κιόλας της Golden State Evosmos 82-75. Παράταση νίκες επί των Summer Kings με 63-58, επί των Λαμόγια με 64-62 και των Μιγυράκι Bucks 69-76. Βλέπουν μια σταθερότητα πάνω στους 60 πόντους από την πλευρά των Αχίαλος Legends. Θα μας πει κάτι και σήμερα. Ως τώρα έχουμε δει ήδη 4 καλάθια από το ούτε 1,5 λεπτό. Το σκορ 6-4 υπέρ της ομάδας των SKT Sonics. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Ο νικητής θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Απλά υπενθυμίζουμε, καταλάβετε τη σημαντικότητα αυτού κυρίως για τα ζευγάρια μετά στα play-offs. Αυτά τα γρήγορα που έχουμε να πούμε. Καζής να κερδίσει φάουλ, είναι στην γραμμή των βολών. Να δούμε αν μπορεί να φέρει το παιχνίδι στη σοβαλία. Πρώτη βολή έστοχη. 8-5, συγγνώμη 6-5. Δύο στις δύο και το παιχνίδι σοβαλό. Γιαννίδης με την μπάλα, την πλευρά των Sonics κατεβάζει. Γιαννίδης που ευελπιστεί να κλείσει η ITT ομάδα. Αυτό μας είπε στις δηλώσεις νωρίτερα. Είμαστε ασεβή κιόλας. Στην αντίπερα Πρωτογερόπουλος και Καραγκιαούρης στην πλευρά των Αχίαλος Legends. Καταλαβαίνουν τις δυσκολίες, καταλαβαίνουν τις πρώτες συνθήκες στο γήπεδο εν ονόματι κατά παρατσούκλη Καμίλη. Αυτό είναι η πιο δύσκολη πρόκληση λέει για σήμερα. Τα υπόλοιπα πάνε και έρχονται. Με προλέψεις από τον Τρογυρόπουλο για MVP Καραγκιάουρη. Αλλά για να δούμε. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Φάου του Τσιρόνι στον Καραγκιάουρη. Πάνω από όλα από την πλάγια από την baseline. Στο σουτ χωρίς επιτυχία. Φάουλ και τρέξιμο από τα χέρια του Σμιχλή. Αφήνει στον εύστοχο Κιανίδη. Καραγιώρης με την μπάλα. Αφήνει στα χέρια του Φορίδη. Ξανά Καραγιώρης. Θα αφήσει τον Γιαχανατζή. Ο οποίος σκοράρει. 8-8. Καλάθι με καλάθι. Δύο ομάδες. Κρατάμε να σε κρατώ να ανεβούμε τον γκρεμό, το βουνό. Και έτσι δύο παραλληλές εδώ να φέρουμε. Για να τζεις. Θα περάσει στο Καραγκιάουρη, θα κρατήσει αυτός. Καζής εκτός και εκτός στόχου. Το σούτου. Θα τρέξει Σιρώνης. Σουτ έστοχο από τα χέρια του Σιντενά. Έντεκα 8. Βλέπουμε το σκορ να τρέχει πολύ γρήγορα. Καζής θα βρει Καραγκιάουρη. Δεν είσαι καλάφι όμως. Κάνουν μπασκέτα. Σμιλής μέχρι μέσα. Μπάλα εκτός. Δεύτερη ευκαιρία στα χέρια του εύστοχος.
μετά και εφόσον ο Σαντιακίδης κάνει την μπάλα εντός αγώνα. Μαρκόπουλος κατεβάζει τα χέρια του Φορίδη. Καζής. Φάουλ. Το οποίο γίνεται από τον Τσαντεκίδη. Το Γερόπουλος στην θέση του Καραγκιάουρη από την πλευρά των Hialos Legends, οι οποίοι έχουν έρθει με δύο ομάδες σήμερα. Θα μπορούν να εκμεταλλευτούν το βάθος του πάγκου. Θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που μπορεί να διεκδικήσει μετά. Και θα δικήδεις. Είναι πάρα στο καλάθι. Παίρνουν τη διαφορά που χρειάζονται για μεγάλες ανάσες. Το διάβολος μπορεί να σκοράρει. 15-8 το σκορ. Παραλίγο καζίσει με αλλίωση. Ο Σουμιλής θα σκοράρει. Θα τον πρίκλωσε κεφάλι χωρίς κάτι περισσότερο όμως. Και time out από την πλευρά των Hialos Legends, οι οποίοι έχουν βρεθεί πίσω με 9-17, 9-17, 8 σχολείται, 5-14 για την πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε από το time out. Παραφάσεις για τον Hialos Legends. Και κατεβάζει την μπάλα ο Μαρκόπουλος. Θα πάρει το σουτ. Δεν έχει στοχή. Χωρίς ενόχληση ο Σουγλής. Τσαντεκίδης δεν έχει αφορά εδώ. Μπορείς να κρατήσει την μπάλα εντός. Μαρκόπουλος για Χανατζή. Θα σκοράρει. 17-10. Τσιρόνης. Δεν έχει στόχο το σουτ. Φορίδης χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κακό το πέρασμα της μπάλας του Μαρκόπουλο. Η Τζέιτς φαίνεται να επηρεάζει. Θα δούμε και στη συνέχεια. Παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην κέντρωση των παιχτών. Σμιγλής. Χωρίς ευθεία. Καζής χωρίς δυσκολία στο rebound. Μαρκόπουλος. Φορίδης. Μπάσκετ για Χανατζή, θα πάρει το στόπο απόσταση. Αλλά η μπάλα στη Στεφάνη. Βενάς. Αφήνει για τον Σμιγλή. Τσαντεκίδης. Μπάλα σε χέρι του Τσιρόνι, κεφάλι του Πρωτογερόπουλο. Το πρώτο φάουλ για την ομάδα των Hialos Legends. Μετά από 6,5 λεπτά αγώνα. Βλέπουμε, περιμένουμε. Βλέπουμε την βάζουμε αλλαγή Hialos Legends. Τσαντεκίδης στα χέρια. Σμιγλή μπάλα τώρα. Στυλιανίδης. Δεν παίρνει το σουτ, πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. 19-10. Μάζα πέρασε τον σκοφόρο Αλεξανδρίδης. Μπάσκετ ο Μαρκόπουλου παραμένει. Φορίδης. Πατώντας τελική λοιπόν. Δεν ολοκληρώνει ποτέ η επίθεση. Θα βρει τη θέση του Μαρκόπουλου. Παναφορά για την ομάδα του SKG Solix. Οδηγίες από τον Καραγκιάουρη και επιτυχημένο το κλέψιμο, επιτυχημένη άμυνα. Για να Χανατζή θα σκοράρει. 19-12. Σιανίδης. Σιβενάς. Ο
Καζής. Ο Σπύρος ο Καζή. Σκοράρι. 21-12. Διαφορά σε αυτά τα επίπεδα συνεχίζει. Δεν μπορεί ο Αλεξανδρίδης να απαντήσει. Σμυρνής. Θα τρέξει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Το Βιερόπουλο. Έχει ένα πόνο στον αέρα. Σαν κήπας. Φορίδης. Και καλάθι. Σε 7 κατεβαίνει. Ξανά. 21-14. Τελευταία 100 δεύτερα. Στην πρώτη περίοδο. Σταδικίδης. Φάουλο το Φορίδη. Στα χέρια του Τζαδικίδη. Πρώτη έφυγε 22-14. Δύο στις δύο. 23-14. Για χαράτσις κατεβάζει. Πάρει το σουτ. Και μειώνει. 23-17 κατά τη διαφορά στους 6. Σμυρνής. Σβενάς θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Αλεξανδρίδης στην ρυπάνω στα χέρια. Στα χέρια του Γιαχαρατζή. Τελευταίο λεπτό την πρώτη περίοδο. Σανδρίδης. Πίεση Καζή στο σουτ. Χωρίς τυχιά rebound όμως έχει το Φορίδη. Το Διγερόπουλος. Ευσύλη καμπή χωρίς επιτυχία όμως. Και μπάλα για τους Εστίνους Σόνιξ. Αλλαγή περνάει Ευαγγελίδης. Για την τυχιά Λος Λέτζας στη θέση του Καζή. Αλλαγή ψηλού και της ουσίας. Παναφάρει τους Σόνιξ σαν χέρια. Συμβενά. Για λοκάνη θα φέρνει να πηγαίνουνε, Σμυρνής. Σμυρνάς. Σιρώνης. Δεν σκοράρει, αλλά θα βρει στο rebound. Θα κατεβάσει για Χαρατζής. Θα κατεβάσει πάλι το Σμυρνή, γιατί στα 14 φάουλ. Και ήταν το ομαδικό. Για Χαρατζή την μπάλα. Τελευταία επίθεση. Θα δούμε θα μείνει στα χέρια των Αρχιάλος Λέτζες. Στο τέλος. Δεν έχουμε έτσι καλά το Φορίδη. Και το σκορ για την πρώτη περίοδο είναι 23-17. Επιστροφή στη δεύτερη περίοδο. 23-17. Που έχει στην πρώτη περίοδο. Είναι η κατοχή της Όνιξ. Δεν υπάρχει εδώ καλά στην πρώτη επίθεση από τα χέρια του Ευαγγελίδη. Φάουλ του παράσχου. Ποιος μόλις έχει μπει στον αγώνα. Παναφορά τα χέρια στη Γιαννίδη. Σε αυτό το Σιδενά. Για φορά στους 6. Γιαννίδη στο σουτ. Δεν την ανεβάζει κι άλλο. Το rebound τον για Χαρατζή. Θα μιλάει πάρα για τον Αλεξανδρίδη. Κρατήσει. Και κλέψιμο. Τα χέρια του Γιάννη θα τρέξει. Γίνεται το λάθος τα χέρια του Αλεξανδρίδη. Είναι παράσπαστο το κλέψιμο. Για Χαρατζή στην μπάλα.
σουτ δεν μπορεί να μειώσει. Γρήγορα η κίνηση της Κιντσόνικς, αν και άστοχος ο Σιρώνης. Παράσταση την μπάλα ο Γερόπουλος, πολύ ωραία και έστοχος. Κάνω την μπασκέτα ο Αλεξανδρίδης. Σιρώνης με την μπάλα εκτός για τον Γιαννίκη, το πλέψιμο Παράσκος. Για να αναζήσει τη γωνία, έστοχος. Το παιχνίδι στο πόντο πλέον. Το 23-22 σερί 5-0 την ομάδα των Αχία Los Legends. Πέρασμα για να κάνει το Σιγιαννίδη. Αλλαγή για την ομάδα τον Αχία Los Legends, θέση για Χαρατζή. Περνάει Μαρκόπουλος πάλι και αλλαγή και για τους Sonics. Εκτός Σιγιαννίδης, την θέση του θα πάρει Καταμπύλας. Παράσπος αφήνει Μαρκόπουλο. Αλεξανδρίδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία, δεν πάει να περάσει ο ομάδος μπροστά. Ελάς αφήνει για τον Σμυρλή. Σιρώνης έστοχος, ανεβάζει διαφορά στις τρεις. Παράσπος μπάλα περνάει ξανά εκτός Μαρκόπουλος. Και το καλάθι αυτό έχουμε τη σοβαρία, τα σπαγιόλα. Καταμπύλας Σμυρλής, πάρα θα συμπλέψει. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει κιόλας. Παράσχος θέλει το Αλεξανδρίδη, από εκεί στο Ευαγγελίδη. Φέρνει τον αντίπαλο και φέρνει την μπάλα μέσα στο καλάθι όμως. Παραμένει 25-25, Σιρώνης. Δύο βολές σε χέρι του Σιρώνη. Καραγιάουρης εντός, μαζί και Γιαγκόπουλος, τον Γυρόπουλος εκτός, μαζί και Αλεξανδρίδης. Παρατήρηση στους αρνητικές. Δύο βολές. Το διβολίες έχει 26-25. Λιμπάου, δεύτερη βολή δεν ήταν έσοχη. Κατεβάζει Μαρκόπουλος. Γιαγκόπουλος στη γωνία. Χωρίς επιτυχία. Για τον κύριο Σιρώνης παραχωρά εκτός. Πριν πάει στην Καποδίστρια. Και έχουμε αλλαγή από την πλευρά των ευκύτη Σόνικ. Περνάει εκτός αγωνιστικός Ιλιανίδης. Σιβενάς. Για τα χέρια, και στα χέρια, να έχει άλλος Legends.
παράσταση αφήνει στα χέρια του Μαρκόπουλου. Από απόσταση το σουτ, χωρίς επιτυχία. Καπολίσιας δεν μπορεί να κρατήσει. Γρήγορα, Καραγιάουρης, έστοχος. Μπροστά η ομάδα και άλλος μέτρη. Αλλά δεν ολοκληρώνεται για κλέψιμο. Ολοκληρώνεται με πόντους τα χέρια του Τσαντικίδη. Ξανά μπροστά και τη Sonics. 28-27 στη μέση της δεύτερης περίοδου. Παράσχος. Ελεύθερος, αλλά χωρίς επιτυχία. Βαγγελίδης. Κατεβάζει ο Χαρδαμπίλας. Ξηρώνει στο σουτ. Η μπάλα σε δικές περιπέτειες. Άρα η μπάλα μένει και είναι εκτός στα χέρια. Από τα χέρια των Αχιέλος Λέτζετς. Καζής περνάει στη θέση του Καραγκιάουρη. Ξηρώνεις. Προσπίση. Καλάθι. Θα μετρήσει. Καθώς βρίσκει νυχτάκι. Να ζεις. 30-27. Παράσχος. Θα γίνει το κλέψιμο. Θα μείνει μπάλα στα χέρια των Αχιέλος Legends. Καζής θα ολοκληρώσει επιτυχημένα. 30-27. Και 29 σχολείο. Τσαντικίδης. Για φάουλ τον Παράσχο. Τρίτο μαζικό. Εντός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μαυρίδης. Εκτός ο Παράσχος. Τσιρώνεις μέχρι μέσα, ευστοχή. Θα κατεβάσει ο Μαυρίδης, βοηθήκε. Καθίζει την μπάλα. Γιαγκόπουλος. Στο φως, παιχνίδι στο μαλλό. Και μπάλα, σε αρχαίλος λέγεται. Καραγιώρης. Time out. Από την πλευρά των Sonics. 3-23 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out που πήρε η ομάδα του Ασκίτη Σόνιξ. Καραγκιόρης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και επαναφέρει κιόλας τα χέρια του Μαρκόπουλου. Καζής. Ξανά στον κύριο Μαρκόπουλου. Μπάλα. Και φάουλο το Σμιρλί. Πρώτο μαδικό για την ομάδα των Σκέντι Σόνιξ. Μαρκόπουλος παραφέρει. Καραγιάουρης. Να σκοράρει. 32-34. Λιγότερο από 3 λεπτά για την ομάδα για το γερμανικό περίοδο. Τσαντικίδης την μπάλα, κρατάει. Σιαννίδης. Ξανά ισοβάλλω. Καζής στα χέρια του Γιαγκόπουλου. Καραγκιάουρης, κυκλοφορία της μπάλας. Και έστοχος.
Μαυρίδης. Συγγνώμη. Έστωπος Μαρκόπουλος. Συνώνης. Το σουτ. Έστωπο. Από τα χέρια του Φιλιανίδη. Έριξε 45 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μαρκόπουλος. Μαυρίδης με την μπάλα. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Σιρώνης θα κρατήσει την μπάλα και θα σκοράρει. 39-33, 39-37. Ο Πόστας στο σουτ χωρίς αστοχία και φάουλ από τον Τσιρόνι. Από τον Καζί. Για Χαναντζής εντός. Στην θέση του Γιαγκόπουλου. Ανίδης κατεβάζει, μιλεί στο σουτ, χωρίς επιτυχία, παραμένει το σύνδιο. Για Χαναντζής. Θα κρατήσει εδώ πέρα. Μαυρίδης. Μαρκόπουλος. Στη λήξη του χρόνου το σουτ. Χωρίς επιτυχία τον Γιαχαναντζή. Μισό λεπτό απομένει. Και φάω τον Γιαχαναντζή. Στη γραμμή των βολών των Σμυρλής. Και time out για την πλευρά των Αχίαλος Legends. Τελευταία 25 δεύτερα για τη δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε τελευταία 25 δεύτερα. Κατοχή για τους Αχίαλος Legends. 41-37. Σε χέρι του Μαρκόπουλου μπάλα. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά στα χρονόμετρα. Φάουλ από τον Σιλιανίδη. Έχω να συμβαίνει, ασχολείται. Δεύτερο ομαδικό, 9 δεύτερα, όλα σε κατοχή πλέον των Αχίαλος Legends. Μαρκόπουλος που αναφέρει στο χέρι πιανού. Για Χαναντζής. Και φάουλ τον Καποδίστρια. Τον Καραγκιάουρη. Τρίτο. Δεύτερα. Βασίλη Φιανού. Καραγκιάουρη ξανά. Δεν σκοράρει. Όχι, δεν σκοράρει. Δύο βολές. Πάλι ο Καποδίστριας δεύτερο προσωπικό στη γραμμή των βολών. Καραγκιάουρης. Σαράντα ένα. Αν και κατά πόσο θα διαφοροποιηθεί. 38. Δύο στις δύο εβολές. Δύο δεύτερα. Και έχουμε τη λήξη της δεύτερης περίοδου.
41-39 με την καλή άμυνα των Αχίαλος Legends. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο. 41-39 το σκορ υπέρ των Sonics. Και έχουν και την κατοχή όπως και έμπως και αυξήσουν την διαφορά του πρώτη κιόλας επίθεση. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Σαντεκίτς θα πάρει το σούτ, χωρίς ηλικία, σειρώνει στο rebound. Δυσκολεύει ο Καζής, πάρα Στεφάνη, τα χέρια των Αχίαλων Legends. Φορίζει στο σούτ, έστοχο, 41-42. Μην της διαφοράς που πήραν σαν νωρίτερα οι σκοί της Sonics. Δεν έχουμε δει το παιχνίδι σε φεύγει. Συμπερνά στο σούτ, ο Σιλικίας θα διεκείρει φιλότερα. Θα πάρει το rebound, δεν μπορεί να στοχίσει. Μόνος του και έστοχος Μωρίδη. Ανοίγει διαφορά στους τρεις. Μιλής στις επιλογές της Τσιτσιρόνη. Θα προσθέσει μόνο τη Στεφάνη. Καραγκιαούλης την μπάλα. Την αφήνει στην Χανατζή. Στην άλλη την λεφέρει τον Μαρκόπουλο. Λίγο πιο δυνατή και ψηλή πάσα από το Σοφορίδη. Δεν ολοκληρώνεται ποτέ αυτή η επίθεση. Εσείς εδώ βλέπετε την εκτός κάμερα. Αλλά για Χανατζής και Φορίδης δεν χαμόγελα. Κάτι που τσοκοβολεύουν μάλλον. Το δικίνησε σκοράρι. Μπάλα στα χέρια του Φορίδη. Για Χανατζής. Θα ψάξει επιλογές Καραγιαούρης. Θα σκοράρει, ανεβάζει διαφορά. Το συν 5, 41-46. Σμιλή στην μπάλα. Βενάς. Ιαννίδης. Μπάλα εκτός. Θα κέρδει σμιλή ξανά. Το σούτ από μεσαία απόσταση με ταμπλό. Στεφάνη. Και σαν και για τον Αχίαλος Legends πάλι. Σκούπιση στο παρκέ. Γιατί γλιστράει. Μαυρίδης με την καθαρίστρα. Δεν έχει τελειά άλλα χρέη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για Χανατζής. Στα χέρια του Καραγιαούρη. Ποιος εστοχή ανεβάζει για πάνω σε 7. Φάουλ από τον Μαρκόπουλο. Πάνω στο Σμυρλή. Πρώτο φάουλ για την τρίτη περίοδο. Και πρώτο προσωπικό. Ο Γυρόπουλος περνάει στη θέση του Καραγκιαούρη. Παναφορά τα χέρια. Σπυρώνει σε αυτά. Ζέρει στα χέρια του, παρά εκτός. Με την κυκλοφορία στη Λιανίδη στο σουτ. Πάρα μόνο στο ταμπλό. Χανατζής. Μωρίδης. Καζής κυκλοφορία για την ομάδα. Τον Αχίαλος Legends. Με απόσταση. Δεν υπάρχει το καλάθι. Τσιρώνης. Αφήνει τα χέρια. Το Σιλιανίδη θα το σκεφτεί το φάουλ. Αλλαγή, περνάει εντός
Αγωνισμοχώρου Χαρταμπίλας. Στη θέση Ξιανίδη. Δεύτερο φάουλ, το οποίο γίνεται από τον Μαρκόπουλο. Και έχουμε καλά το πέρα από τον Τσαδεκίδη. Διαφορά στους 5, 43-48. Καζί στην μπάλα, τον Καζί. Και δει στο φάουλ. Φάουλ είναι από τα Μιχέλια. Μάλλον σαν δική του πρέπει να είναι, όσο έχω καταλάβει. Πολύ έξω από τον Καζί. Διαφορά ξανά στους 6. Δύο στις 2, 43-50. Συγκλοφόρια ο Μάρκος Σόνιξ. Και έχουμε καλάθια φάουλ από τον Τσιρόνι. Δεν θα με... Θα δούμε με Τρίστοφ καλάθι. Μετράει λοιπόν 45-50. Φάλλω τον Καζί. Και για τον Τσιρόνι μπορεί να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Αν είναι εύστοχος, που δεν είναι. Για Χαναντζής, Σταύρη Λοφορίδη. Πάω τον Χαρταμπίλα. Πρώτο προσωπικό. Παραφορά στα χέρια του Χορίδη. Συντοποθεσία απόσταση χωρίς επιτυχία. Μιλήσει μπάλα. Δεν μπορεί να κατηθεί τα χέρια. Σημενά. Μαρκόπουλος. Κατεβάσει και του Καζί μπάλα. Χορίδης. Εκτός. Για Χαναντζής ο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Παραμένει διαφορά των 5, 45-50. Συμπελάω τον για Χαναντζή, τον πιέζει. Για Χαναντζή σε έχει βγάλει, λένε. Ζητάει πάνω ο Μαρκόπουλος, αστιευόμενος. Σμυρλής. Τσαντεκίνης θα πάρει το σουτ. Κυρίως ο rebound. Και την αρπάζει ο Μαρκόπουλος. Χορίδης έστοχος, ανεβάζει διαφορά στους 7. 45-52. Μιλήσα από τον Τσαντεκίνη. Ζωγραφίσε και τον Τσιρόνι. Και έχει ευστοχίσει. Και δεν κοίτησε να κόψει. Αλλά για την πλευρά
τον Σόνιξ. Τσιανίδης εντός, Χαραμπίλας εκτός. Από απόσταση, χωρίς επιτυχία του Μαρκόπουλου, σειρώνεις χωρίς φάουλ. Φάουλ με καλά του δώρο. 47-52, κατεβαίνει η διαφορά. Τον Τσιρόνι περνάει εντός Μαυρίδης. Στη θέση πιανού, στη θέση Μαρκόπουλου, όπως έχει κάνει και τρίτο προσωπικό φάουλ. Η βολή εύστοχη, 48-52. Το Γερόπουλος, τον Γιαχανατζή. Λογή του είναι ο Μαυρίδης εδώ πέρα, Καζής. Συγκοφορία, Μαυρίδης, τους στήληξη. Χωρίς επιτυχία, κατοχή για την ομάδα των Σόνιξ. Αλλαγή Αλεξανδρίδης, θέση του Καζή. Κριστίνη Σιρών, λεπτά απομένουν για τη λέξη 3 περίοδου. Στο συν 4 ομάδα των Αρχή Άλλος Legends. Βίλης την μπάλα, Σβενάς, Σανάς Βίλης, θα πάρει το σουτ. Σιρώνει στο rebound, θετικό. Και βήματα θα κάνεις ο Σμυρλής. Συγκρούσκε συνέχεια με τον Πρωτογερόπουλο. Ποιος πρέπει να χτυπήσει λίγο στο εστιλιά. Είναι το πρώτο σοκ. Τίποτα άλλο. Για Χαρατζή με την μπάλα. Μπορεί στα χέρια του Πρωτογερόπουλου. Έχει την καλή συνεννόηση εδώ. Μπορούν εδώ οι Σόνιξ να κατεβάσουν αρκετά τη διαφορά. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ του Κυριακίδη. Διαφορά στο καλάθι. Και αν μπήκε η βολή, πάει στον πόντο. Η βολή δεν είναι εύστοχη, παραμένει και πάνω στους δύο. Το Γερόπουλος με την μπάλα. Πάνω στους δύο μας προσπαθούν να παίξουν ένα ασφαλές παιχνίδι από την πλευρά τους. Όσο μπορούν περισσότερο, δώσουν τη δυνατότητα. Καλατζής. Βορύδης, δεξίλη καμπύλη, χωρίς επιτυχία. Μέρα θα τρέξει, δεν μπορεί να σκοράρει. Τιλιανίδης θα πάρει την μπάλα. Μαυρίδης αφήσει στα χέρια του Μαρκόπουλου. Κλέψιμο από το Θατεκίδη. Για χρησιμοποιιασμό. Καλάθι και φάουλ από το Θατεκίδη. Φάουλ από τον Γερόπουλου. Ευαγγελίδης περνάει εντός. Τέταρτο προσωπικό του Καλογερόπουλου. Ρίχνει αλλαγή Καζής στη θέση του Φορίδη. Λιγότερο από 2 λεπτά απομένουν. 1:52 συγκεκριμένα. Και στο σύν 1 πλέον περνάνε μπροστά οι Sonics. Βαγγελής αφήνει στα χέρια του Μαυρίδη.
Θα πάρει το σουτ. Αν τίποτα παραπάνω. Μιλείς μέχρι μέσα στο κι. Διαφορά. Και έχουμε time out. Από την πλευρά του αρχαία Los Legends. Στο 55-52. 1-32 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Συνεχίζουμε μετά το time out περίοδο από τον αρχαία Los Legends. Πίσω με 3-55-52. Ευαγγελίζω την μπάλα. Δεν μπορεί να σκοράρει καν, ζήσει με αναφορά και φάουλ. Και δύο βολές φάουλ πρέπει να το τσιρώνει. Αντιψεύδομαι. Πρώτη βολή έφτασε 55-53. Δύο στις δύο. Διαφορά ξανά στον πόντο. Ριλίς. Στοδεκίδη. Εστοχή. Ξανά διαφορά σε τους τρεις. Τελευταίο λεπτό για την περίοδο. Δεχαρατής κατεβάζει. Μανέλα. Μαυρίδης. Μέχρι μέσα δεν μπορεί. Έχει το rebound όμως. Σουτ. Έστωχα τα χέρια του Αλεξανδρίδη. Και όλα ίδια πλέον. Όλα στους 57. Μιλής μέχρι μέσα. Προσπιθιά και rebound από το γυρί τελικά. Κατεκίνησε εύστοχος. 60-57. Τελευταία 10 δεύτερα. Μαυρίδης. Καρατής και φάουλ. Θα κάνει Γιαννίδης. Δύο δεύτερα απομένουν για να κάνουν την επίθεσή τους για αρχεία Los Legends. Μαυρίδης θα δούμε ποιο θα ψάξει. Για να αναζήσει στη λήξη. Έστωχε. 60 όλα λοιπόν για την τρίτη περίοδο. Πατούσε από ό,τι φαίνεται. 60-59. Επιστρέφουμε για την τέταρτη και πιθανώς έντονη περίοδο. Επιστρέφουμε για τέταρτη περίοδο. Τώρα θα είναι και τελευταία. Επιστρέφουμε για τέταρτη, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι τελευταία περίοδο. Για χαράτηση με την μπάλα. Γιατίση και φάουλ από το Στυλιανίδη. Γρήγορα το φάουλ για την τέταρτη περίοδο. Οδήγησης βολές. Η Χαρατζή. Χωρίς η δικαία πρώτη. Μιλιά στις δύο και rebound. Μπάλα στα χέρια των Sonics. Στυλιανίδης αφήνει για το Στοδεκίδη. Και είναι βήματα. Αλλαγή κατοχής. Μαυρίδης αφήνει για το Τζαχανατζή. Ξανά Μαυρίδης, Αλεξανδρίδης.
Έπεσε έστοχος ο Βαγγελίδης. Παλακτός Καρταμπίλας, χωρίς επιτυχία, rebound στο Δεχίδη. Ούτε εδώ έχουμε καλάθι όμως. Πέρασε το πρώτο λεπτό, υπόλοιπονται 9 σε ροή. Αλεξανδρίδης, χωρίς επιτυχία, Βαγγελίδης. Βάραδο, στροφάρει υπέρ του. Πάρα πολύ γρήγορα, η Σόνιξ, αλλά χωρίς επιτυχία. Πάρε λίγο το κλέψιμο για Χαρατζή. Τζατεκίδη. Δεύτερη φορά που φαίνονται με βήματα ήδη. Μπάσκετ του Αλεξανδρίδη. Και μετράει το καλάθι. 60-65. Και έχουμε αλλαγή Μυρλής εκτός, εντός. Σιμενάς και time out ταυτόχρονα από την ομάδα των Αρχαία Los Legends. Επιστρέφουμε μετά το time out. Μία συμπληρωματική βολή. Πολύ στα χέρια του Αλεξανδρίδη. Και συμπληρώνει κανονικά το τρίποντο το έμεσο. Συνέχιση στα χέρια του Legends. 66-66. Σιβενάς. Καραμπίνας στα χέρια του Τσιρόνι. Βάλε εκτός. Προσπάθεια. Χωρίς επιτυχία. Το Σιλιανίδη. Για Χαρατζής κατεβάζει. Θα κρατήσει μέχρι μέσα για Χαρατζής. Κακή συνεργασία με Καζή. Τζατεκίδης χωρίς επιτυχία, Αλεξανδρίδης μόνος του αρπάζει. Και σοχή, Μαυρίδης ανεβεί διαφορά 60-68. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ως τώρα. Με διαφορές που δεν έχουν φτάσει ακόμα σε διψήφιο. Θα δούμε πως συμβεί, αν και λίγο δύσκολο. Τζιαννίδης. Μένα στο σκοράρι. Τρώει μπάλα για εθνικιασμό. Αλεξανδρίδης. Κάτι σκυρόφρενο. Και χάουν την ευκαιρία τους. Η ομάδα του Αρχαία Los Legends. Αλλαγή της Μυρλής στη θέση του Χαρταμπίλα. Παναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα των Σόνιξ. Μυρλής αφήνει στον Σιβενά. Μυρλής στο σουτ. Τρεις βολές στα χέρια του, φάουλ, το οποίο γίνεται από τον Μαυρίδη. Πρώτη βολή έφεξε 61-68.
Δύο στις δύο. Τρεις στις τρεις λοιπόν. Τρίποντα τις βολές. Για να έχει κατέβει στις πέντε. Καζής. Θα κρατήσει. Την πάση σκοράρει η Βαγγελίδη στο ριμπάουντ. Καλά του και φάουλ. Απαντάει στις τρεις βολές νωρίτερα. Στα 3.70 και φάρω σε 7. Πλήρης απάντηση για 3.71. Ξανά σε αυτό η διαφορά. Φάουλ από τον Φορίδη. Στο χέρι του Βιλί μπάλα τώρα, θα πάρει το σουτ και τους δύο πόντους. Διαφορά κατεβαίνει σε 6, 65-81. Σχεδόν 5,5 λεπτά για τις τέταρτες της περίοδου. Καζί στην μπάλα απέναντι. Αλεξανδρίδης, έστω φως. Μεγάλη ανάσα. 65-84, το σύν 9. Υπάρχει απάντηση, υπάρχει από τα χέρια του Τσερεκίδη. 68-84. Φορίδης χωρίς επιτυχία, rebound τα χέρια του Μιλή. Και φάουλ, το οποίο θα κάνει Μαυρίδης. Τρίτο ομαδικό. Γιαγκόπουλος περνάει στη θέση του Μαυρίδη. Βάζει Σιβενάς. Αφήνει στον Σβυρλί. Θα πάρει το σουτ. Μπάλα Στεφάνη και ριπάω. Θα έρθει το Βαγγελίδη. Διαφορά στους 6. Αλεξανδρίδης. Καζί στο σουτ. Στο σίδερο. Γιαγκόπουλος φτιάχνει στο Καζί. Για επιθετικό rebound. Και φάω τον Αλεξανδρίδη. Τους έχουν κερδίσει ο Αλεξανδρίδης. Από τον Σμυρλή. Τέταρτο ομαδικό, τρίτο προσωπικό. Είναι πολύ ποντε. Για φάρνες στις 6. Αλεξανδρίδης. Παρακτώσει έχουμε βήματα. Τι θα κάνει Φορίδης. Μπάλα στα χέρια του Χιρόνι. Και έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Βαγγελίδη.
παραμένει στους 6-68-74. Και από μια τεχνική σε τσιρώνει. Σε τσιρώνει και Βαγγελίδη. Τσιρώνης θα αναζητήσει επιλογές μόνο στο προσπαρόν και ο Big Sofo θα σταματήσει την πάσα 7 δεύτερα στην κατοχή των Σκεκισόνης. Γιαννίδης φάλου χαμηλά από τον Καζή. Βολές πλέον. Εκεί στείνεται κιόλας ο Φιλιανίδης. Πρώτη βολή εκτός. Παραμένουν οι 6 πόντοι διαφοράς. Δεύτερη εστοχή και έχουμε αλλαγή από την πλευρά των Hellos Legends. Μπορείτε στη θέση του Αλεξανδρίδη που Ευαγγελίδη ασχολείται. Για Χανατζής αφήνει την μπάσκετ του Φορίδη. Γιαγκόπουλος στο σουτ. Με ηρεμία Αλεξανδρίδης Καραφτής. Το κλέψιμο δεν θα ολοκληρωθεί. Μπορεί να προσπαθήσει να κάνει, δεν μπορεί. Και φάουλ τον Αλεξανδρίδη. Και 15 για τη λήξη. Σμιλής δύο βολές. Εβδομήντα 77. Δύο στις δύο, 71-77. Αλεξανδρίδης θα κατεβάσει. Συνδυάζει και έχουμε παράβαση. Αδιαφορά που ήταν στο 8, έχει πέσει 6 και έχει ένα πέσει πιο χαμηλά από την πλευρά του Φόνιξ. Συνδυάνιδης σκοράρει 73-77. Αλλαγή. Αλεξανδρίδης εκτός. Θα περάσει στη θέση του με το 27 Μαρκόπουλος. Διαφορά στους 4 λοιπόν είναι και 50-114. Καζής θα σκοράρει.
δίνει την ανάσα στην ομάδα των Hell of Legends. Και βήματα από τον Σιγιαννίδη. Είναι 7 δεύτερα πλέον. Βρίσκει διαχείριση η ομάδα των Hell of Legends. Θα πάρει και την νίκη. Για Χαλατζής. Πολλές πληροφορία Καζής. Και μπορεί μέχρι να γίνει και την νίκη τώρα. Με αυτό το καλάθι. Τις δύο τελευταίες επιθέσεις. Παλεύεσαι για φορά στους 6 και τώρα στους 8. Τσαντεχίδης. Η μπάλα εκτός. 66 στα δεύτερα. Μαρκόπουλος. Εδώ δεν πέλεγε το Καζί. Μπάλα εκτός. Σμυρίζει την μπάλα. Διαννίδης. Χωρίς επιτυχία. Νομίζω έχουν κρυφθεί όλα πλέον. Φορίδης. Γιαγκόπουλος. Και εδώ φαίνεται να λύγει το παιχνίδι λοιπόν. 73-81. Νίκη ο Hell of Legends στο 4-1 και οι δύο ομάδες πλέον. Περιμένετε και την κόρνα για το 73-81. Να ακούτε τώρα. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Δύο ομάδες σοφαρίζουν το ρεκόρ τους. Μικρό προβάδισμα στο πρωτιά και στο Hell of Legends λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Από εδώ και πέρα ετοιμαστείτε για τα play-offs. Καλή συνέχεια.